Πριν από λίγο καιρό, στο Ναύπλιο έγινε μια σημαντική μερίδα η οποία προκλήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το ΚΑΠΕ, το γνωστό, όπου αναπτύχθηκαν θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει έναν στόχο να οδηγήσει, να καθοδηγήσει ως Τεχνικός Σύμβουλος Πολιτείας και την τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού και του δεύτερου βαθμού, αλλά και την ίδια την κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή, σε κανόνες οι οποίοι να εφαρμόζονται προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας. Έρχομαι να αντιμετωπίσουμε σήμερα φαινόμενα παλαιών οικοδομών, οι οποίες παλαιές οικοδομές τέλος πάντων δεν έχουν καμία προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και καταναλώνουν πάρα πολύ για τη θέρμανση και για την ψύξη τους. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε οικοδομές οι οποίες ενώ κατασκευάστηκαν, χτίστηκαν με τους κτηριοδομικούς κανονισμούς και με τις μελέτες θερμομόνωσης να είναι ενεργές, παρόλα αυτά κατασκευάστηκαν χωρίς να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της θερμομόνωσης που έθεταν οι μελέτες και για τον λόγο αυτό ευρέθηκαν έολες αυτές οι οικοδομές μπροστά στα φαινόμενα της θέρμανσης και του κλιματισμού. Καταναλώνουν πολύ δηλαδή σαν ενέργεια. Και ερχόμαστε σήμερα να προσπαθήσουμε και λόγω της οικονομικής κατάστασης που μας ανάγκασε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Θεωρούμε ότι σαν μηχανικοί ότι το πρώτο και κύριο που πρέπει να κατευθυνθεί το κράτος είναι τα ίδια τα δικά του τα κτίρια, τα οποία κτίρια καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Όσοι τα λειτουργούν, και οι υπάλληλοι δηλαδή ή όσοι είναι εξουδοτημένοι με τη συντήρηση αυτών, δεν παίρνουν πάντοτε όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία προφυλάσσουν από την σπατάλη της ενέργειας και αναπτύχθηκαν στους Δήμους πάρα πολλές δράσεις, όπως κυρίως οι φωτισμοί, οι ηλεκτροφωτισμοί, οι οποίοι έγιναν με τα δεδομένα της εποχής, χωρίς να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις στην εξοικονόμηση με καινούριους λαμπτήρες, με καινούριες μεθόδους. Ακόμα θυμάμαι ότι λειτουργούσαν οι ηλεκτρικές γραμμές του φωτισμού με χρονοδιακόπτες που ήταν απορριθμισμένοι και μπορεί να ανάβαν και τα φώτα ακόμα και το πρωί και να καίγανε. Έχουμε δράσεις οι οποίες μπορούν να μας αποδώσουν ενέργεια, όπως είναι τα απορρίμματα, όπου το βιοαέριο στους χυτά καίγεται και δεν εκμεταλλεύεται, αλλά και τα ίδια τα σκουπίδια ανακυκλούμενα θα μπορούσαν να δώσουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό, ότι ένα κουτάκι αλουμινίου προκειμένου να κατασκευαστεί εξ αρχής χρειάζεται 1 κιλοβάτ. Όταν ανακυκλώνεται και ξαναγίνεται κουτάκι αλουμινίου, χρειάζεται το 1/10 της ενέργειας. Πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση του αλουμινίου και των υπολείπων ανακυκλώσιμων υλικών. Στην κατεύθυνση αυτή και με αφορμή την ημερίδα στην οποία μετήχαμε και στην οποία η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η Χαρίκλια Ετσιόλη, έθεσε επιτάπητος τα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Πελοποννήσου προχωρά σε δράσεις σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκλεγμένη περιφέρεια, σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, κυρίως κοιτώντας το σπίτι του κράτους. Αυτό που πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε για να εξοικονομήσουμε ενέργεια.